Όχι όλες. Τες πιο φανερές. Δηλαδή αυτά τα οποία μας αξίωσε ο Θεός μας ύστερα από τόσα χρόνια που τον υπηρετούμε. Αυτά που μας αξίωσε ο Θεός να γνωρίσουμε. Αυτά ακούσαμε. Τα άλλα τα οποία δεν τα ακούσαμε δεν τα ξέρουμε. Οι μάγοι και ο δαίμονας έχουν πολλές παγίδες. Πολλά μέσα τα οποία χρησιμοποιούν. Τούτα όμως που ακούσαμε είναι τα πιο φοβερά από όλα. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, μη τρέχετε σε μάγους να βρείτε λυτρωμό. Μη τρέχετε σε χαρτορίχτρες. Μη τρέχετε σε τσιγκάνες. Μη τρέχετε σε προορατικούς. Για μένα είναι ο τόπος προορατικούς σήμερα. Όλοι είναι προορατικοί. Δεν το ξέρεις τι λέγει, που είναι ένας προορατικός εκεί κάτω. Πήγαινε εκεί και θα γίνεις καλά. Πηγαίνεις εκεί, αντί να γίνεις καλά, γίνεσαι χειρότερα. Όταν έβρεις πηγή, παιδάκι μου, και πίνει νερό καθαρό, πού τρέχεις, πού πηγαίνεις, να βρεις τι. Εφόσον βρήκες νερό καθαρό, γιατί δεν πίνεις να ξεδιψάσεις. Πηγαίνει να βρεις τον προορατικό. Και βρίσκεται στον προορατικό και μετά έρχονται εδώ και κλαίνε. Τι γιατί κλαις, παιδάκι μου? Πήγα σε έναν παππούλι, λέει, και μου είπε ότι μετά τρεις μήνες θα πεθάνω. Παιδάκι μου, κάτσε εσύ. Είναι σοβαρά που μου λες? Ναι, λέγεις. Και τώρα εσύ τι κάνεις? Εγώ τρέμω από εκείνη την ώρα. Βέβαια, θα σε εγκαταλείψει ο Θεός, του λέω, και τούτο το οποίο πιστεύεις θα το πάθεις. Εφόσον πήγες στον προορατικό. Σβήσε τα παιδάκια μου από το μυαλό σου. Διώξε τα. Ο Θεός είναι που κυβερνά τη ζωή του κόσμου. Αυτός είναι. Ο παππούλης που επήγες. Ή η μάγισσα. Ή η χαρτορίχτρα. Αυτός κυβερνά τον κόσμο. Τον κόσμο τον κυβερνά ο Θεός. Τρίχα λέγει από την κεφαλή σου δεν πέφτει αν δεν θέλει ο Θεός. Πώς εσύ άκουσες εκεί των μάγων ή των προορατικών και άρχισες και τρέμες. Το λοιπόν, παιδάκια μου. Πόσο θα μιλήσουμε, ενώ εδώ. Παιδάκια μου, ήθελα να σας παρακαλέσω πολύ. Κουράστηκα να σας συμβουλεύω και να μην ακούτε. Κουράστηκα να σας συμβουλεύω και να βάζετε από το ένα αυτή και να βγάζετε από το άλλο. Κουράστηκα, παιδάκια μου, αλλά δεν μπορώ να δικαιολογηθώ. Διότι ο πρώτος που κουράστηκε και δεν του άκουσε ο κόσμος ήταν ο Χριστός μου. Κατέβηκε από τους ουρανούς, ήρθε στη γη, έγινε άνθρωπος όπως εμείς οι άνθρωποι και δίδαξε τον κόσμο την αλήθεια. Πλην όμως ο κόσμος, αντί να αγαπήσει την αλήθεια, αγάπησε το ψεύδος. Αντί να αγαπήσει το φως, αγάπησε το σκότος. Έως ότου ανέβασαν στο σταυρό τον Υιόν του Θεού και τον εσταύρωσε και απέθανε και ετάφη και ανέστη εκ νεκρών για να αναστήσει εκείνους που μετανοούν. Πλην όμως η μεγαλύτερη παγίδα του διαβόλου, η οποία βάζει τον άνθρωπο στην αμαρτία, είναι η δικαιολογία. Να δικαιολογείς την αμαρτία σου. Εάν δικαιολογείς την αμαρτία σου, δεν σε συγχωρεί ποτέ ο Θεός. Παράδειγμα, για να μην λέτε ότι σας τα λέγω εγώ, σας τα λέγει ο Θεός ο ίδιος. Έπλασε ο Θεός, μόλις δημιούργησε τον κόσμο, δύο πλάσματα.
τον Αδάμ και την Εύα. Τους έβαλε μέσα εις τον Παράδεισο. Και δια να ειδεί ο Θεός, αν τον ακούνε και τον αγαπούν, τους έβαλε μία συμφωνία και τους είπε: εάν μου ακούσετε, θα μείνετε αθάνατοι, δεν θα πεθάνετε. Εάν δεν μου ακούσετε, θα πεθάνετε. Και ενώ έδωκεν όλων των παράδεισων ο Θεός εις τα δύο αυτά πλάγματα, τους είπε ότι προσέξετε, θα σας βάλω έναν όρο, μία συμφωνία. Μη πλησιάσετε τούτο το δέντρο. Πόσα δέντρα να είχε ο παράδεισο? Αμέτρητα. Τους λέει, σε αυτό το δέντρο δεν θα έρθείτε. Ούτε θα έρθείτε, ούτε θα κόψετε από αυτόν καρπό να φάγετε. Εάν μου ακούσετε, δεν θα έρθει θάνατος ποτέ πάνω σας. Εάν μου παρακούσετε, θα πεθάνετε. Αφού μίλησε ο Πανάγαθος Θεός, απεσύρθη και τους άφησε μόνος τους. Αμέσως ήρχισε η παρακοή. Πρώτα-πρώτα. Παρακοή που σημαίνει μέχρι σήμερα. Εάν παρακούς το πνευματικό σου, παρακούς το Θεό. Εάν υπακούεις το πνευματικό σου, υπακούεις το Θεό. Γιατί το είπε, ο ακούων ημών εμέ ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετών. Πρώτος λοιπόν που παρήγουσε τον Θεό ήταν η γυναίκα. Αχ αυτή η γυναίκα, αχ αυτή η γυναίκα, αχ αυτή η γυναίκα, αχ αυτή η γυναίκα, αχ αυτή η γυναίκα. Πλησίασε αυτό το δέντρο. Έλα όμως που εκεί παραμόνευε ένας εχθρός. Ο διάβολος έγινε φίδι. Προσέξετε στη ζωή σας, μη παρασύρεστε από όνειρα. Διότι ο Πανάγαθος Θεός είπε ότι του έδωκα δικαίωμα του διαβόλου, το επιτρέπει ο Θεός. Και γίνεται άγγελος φωτός. Μη σας παρασύρει, λέγει ο Θεός. Από την Αγία Γραφή είναι αυτά τα λόγια, δεν είναι δικά μου. Ο διάβολος λοιπόν δεν εμφανίστηκε όπως ήταν, εμφανίστηκε ως το ημερότερον που έπλασε ο Θεός στον Παράδεισο, το φίδι. Αυτό ήταν με πόδια το φίδι τότε. Δεν εσέρνετε με την κοιλιά όπως σέρνετε σήμερα, ήταν με πόδια. Όταν πήγαινε εκεί άρχισε να συνομιλεί με την Εύα. Και όταν συνομιλείς με τον διάβολο θα σε ρίξει. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε να μην μιλούμε με τον διάβολο. Πώς μιλάς με τον διάβολο? Όταν σου βάζει σκέψεις και εσύ τις χαϊδεύεις. Τότε είσαι ένοχος ενώπιον του Θεού. Σου βάλε σκέψεις, οφείλεις να τις διώχνεις. Προπάντων όταν είναι βρώμικες. Βρώμικες σκέψεις. Αυτός βρώμικος είναι βρώμικο. Όταν περνάει ένα πιτίο έξω από το σπίτι σου, τι θα ευωδιάζει? Βρωμοκοπά ο τόπος. Ο διάβολος, βρώμικος όπως είναι, σου βάζει βρώμικες σκέψεις. Διώξετε στο λοιπόν. Μην τις αφήνεις. Μιλάει στην Εύα, μιλάω η Εύα με τον διάβολο, μιλάω ο διάβολος με την Εύα, και πάμε και την έριξε. Τελείωσε. Είναι η πρώτη αρχή παρακοή. Δεν έμεινε ενός εκεί όμως η πανούργα. Πήγαινε στον άντρα. Επειδή έπεσε, και ξέρετε, όταν υπάρχει ένας κλέφτης, θέλει ακόμη ένα κλέφτη κοντά του. Όταν υπάρχει ένα ψεύτης, θέλει ακόμη ένα ψεύτη κοντά του. Όταν υπάρχει ένας μέθυσος, θέλει ακόμη ένα μέθυσο κοντά του.
Όταν υπάρχει ένας άδικος, θέλει ακόμη έναν άδικο κοντά. Επειδή η Εύα ήταν μόνη της και αισθάνθηκε το βάρος το μεγάλο που έκανε, πήγαινε στον άντρα. Του λέει, έλα να δεις τι ωραίο δέντρο είναι αυτό, έλα να φας και εσύ, εγώ έφαγα, είναι ωραίο. Παρέσυρε τον άντρα, έφαγε και ο Αδάμ και τα πράγματα τελείωσαν ως εκεί. Εμφανίζεται ο Θεός. Τώρα να δούμε τον άνθρωπο, τον σημερινό άνθρωπο. Τον άνθρωπο που μιλούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Πού είσαι, Αδάμ, του λέγει. Του φώναξε. Πού είσαι, του λέγει, δεν σε βλέπω. Δεν έβλεπε ο Θεός που ήταν. Άκουσα, του λέγει, που περπάτησες και φοβήθηκα και ήρθε και κρύβηκα. Μπα, του λέγει, μήπως έκανες κακό. Μήπως έκανες κανένα κακό, του λέγει. Του λέγει, παρέβηκα την εντολή σου, αλλά προσέξετε τη δικαιολογία αμέσως. Δε φταίω εγώ, του λέγει, εσύ φταίς που μου έδωκες τη γυναίκα, να αυτή με παρέσυρε. Ώστε εγώ φταίω, του λέει, καλά. Φεύγει από τον Αδάμ, πάει στην Εύα. Εύα της λέει, γιατί παρέβεις την εντολή μου. Εγώ, λέγει, εγώ δεν φταίω. Φταίει το φίδι, του λέει. Α, το φίδι φταίει. Ωραία. Το λοιπόν, καταδύει, έξω από τον παράδεισο. Πρώτο, έξω από τον παράδεισο. Δεύτερο, θα πεθάνετε οπωσδήποτε, του λέει. Γίνει έξω από τον παράδεισο ο Αδάμ, κάθεται απέναντι από τον παράδεισο και αρχίζει και κλαίει. Παράδεισε, του λέει. Παράδεισε. Σε έπλασε ο Θεός για μένα και τώρα για την Εύα έχασα τον παράδεισο. Έχασα τα άνθη του παραδείσου. Και τώρα πώς θα μπω μέσα. Θα σταματήσουμε ως εδώ και να δούμε τον σημερινό άνθρωπο. Ο σημερινός άνθρωπος αρέσκεται να δικαιολογείται. Ό,τι του πεις αμέσως την ίδια στιγμή θα δικαιολογηθεί οπωσδήποτε. Συγκεκριμένα, ένα αμάρτημα. Γιατί πίνει τσιγάρο, παιδάκι μου? Ξέρεις ότι το τσιγάρο είναι διαβολόχορτο? Ξέρεις ότι όταν το πίνεις αυτό το διαβολόχορτο και γίνεται καπνός και μπαίνει μέσα σου, θα πεθάνεις? Το γνωρίζεις αυτό? Απάντηση: δεν μπορώ να το κόψω. Δεν λέγει, τουλάχιστον θα αγωνιστώ, θα παρακαλέσω το Θεό να με βοηθήσει να το κόψω. Αμέσως δικαιολογία. Δεν μπορώ, συνήθισα. Δικαιολογία. Φεύγουμε από το τσιγάρο να πάμε εις τη μόδα, η οποία πάλι εφόρτωσε τον άνθρωπο με άλλες αδυναμίες. Γιατί φοράς παντελόνι, παιδάκι μου? Είναι δικό σου το παντελόνι? Το παντελόνι είναι του ανδρός. Πώς το φοράεις εσύ? Αμέσως δικαιολογία. Είναι πιο βολικό, πρώτο. Δεύτερο, κρυώνω. Καλά, κρυώνεις και τον Ιούνιο? Και τον Ιούνιο πάλι κρυώνεις. Κρυώνεις το χειμώνα και λες, το φόρησα γιατί κρυώνω. Τον Ιούνιο, τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, που καίγεται ο κόσμος, γιατί το φοράς? Γιατί το φοράς? Απάντησης. Να φορέσω τίποτε άλλο δεν μπορώ, γιατί έχω το τάδε και το τάδε θέμα που με απασχολεί στην υγεία μου. Να μην τα παριθμίσω εγώ. Θα παριθμίσει ο κάθε ένας τι λέγει. Πρώτα-πρώτα έρχεται η επιστήμη και σου λέει, γυναίκα η οποία φοράει παντελόνια
Έχει στήρωση. Δεν γεννά παιδιά. Φωνάζουν οι επιστήμονες. Γυναίκα η οποία φοράει παντελόνια, λέγει η επιστήμη, δημιουργούνται ασθένειες πολλές πάνω της. Τι λέγει η μόδα. Εφόσον η μόδα λέγει αυτό, εγώ αυτό θα κάνω. Και πάνω στη μόδα όμως, πάνω στο άρμα της μόδας, κάθεται ο Αντίχριστος. Παιδάκι μου, να σε ρωτήσω, ξέρεις ότι είπε ο Θεός ότι όταν δω τη γυναίκα και φορεί τα ρούχα του ανδρός είναι βδέλυγμα Κυρίο το Θεό? Το ξέρεις? Όχι, δεν το ξέρω, λέει. Ωραία, διαβάζεις την Αγία Γραφή? Όχι, δεν τη διαβάζω. Διαβάζεις περιοδικά πολλά? Εκεί διαβάζεις για να έβρεις την κόπρον του Αυγίου και είσαι με τα μάτια ανοιχτά. Όταν πάρεις την Αγία Γραφή να τη διαβάσεις, αμέσως κλείνουν τα μάτια σου. Το έχεις κάνει παρατήρημα? Έρχεται ο ύπνος αμέσως. Δεν σε αφήνει να διαβάσεις. Όταν βλέπεις την τηλεόραση, ώρες ολόκληρες τα μάτια σου είναι ανοιχτά. Μόλις πάει να κάνεις προσευχή, αμέσως κλείνουν τα μάτια σου. Χασμουριέσαι. Δεν βρίσκεις ησυχία. Τι σημαίνουν αυτά? Δεν σημαίνουν τίποτα για σένα. Δεν καταλαβαίνεις, δεν βλέπεις. Όλα αυτά, παιδάκια μου, ονομάζονται δικαιολογίες. Γιατί αντιμιλάς τον άντρα σου? Γιατί με υβρίζει. Εσιώπησες? Όχι, λέει, δεν σιώπω. Άστο να σε υβρίζει, εσύ να λες δόξα σε ο Θεός. Γιατί εσύ άντρα δεν κάνεις υπομονή? Γιατί η γυναίκα μου είναι γλωσσούλα, τρώει με τη γλώσσα της, δεν με αφήνει ούτε μέρα ούτε νύχτα. Γλωσσόδης, λέει. Και λέγει ο Θεός, όντως είναι φοβερό τούτο, σε μια γυναίκα να έχει γλώσσα και να μην σταματά, είναι φοβερό. Διότι, τι λέει η Αγία Γραφή? Κρίσον, καλύτερο λέει, είναι να κατοικήσεις μέσα στην έρημο μόνος σου και ολομόναχος, παρά με τα γυναικός, λέγει, γλωσσόδους και μαχήμου και οργύλου. Να έχει γλώσσα, να αρχίζει καυγάδες και να οργίζεται. Καλύτερα, λέει, πήγαινε μες στην έρημο να ζήσεις εκεί. Έτσι λέγει η Αγία Γραφή. Δι' αυτό, για να πούμε λίγα λόγια για την οικογένεια, αν πρέπει να κάνεις υπομονή, να είσαι ο άντρας και υποφέρεις υπομονή, να είσαι η γυναίκα και υποφέρει, να κάνεις υπομονή. Να δοξάζεις το Θεό, διότι εκείνος επιτρέπει, σε δοκιμάζει. Μην δικαιολογηθείς να διαλύσεις την οικογένειά σου, διότι ξεκινούν ο άντρας και λέει, έτσι είσαι, εγώ θα πάω με άλλη γυναίκα. Πάει στον άντρα και αρχίζει η γυναίκα. Πάει με ξένον άντρα, θα πάω εγώ με ξένον. Με ξένη γυναίκα, θα πάω εγώ με ξένον άντρα. Και διέλυσε ο διάβολος στην οικογένεια. Νομίζει ότι ο ένας εκδικείται τον άλλο. Δικαιολογία. Της βάζει δικαιολογία ο διάβολος. Πηγαίνει, φωνεύει την ψυχή της για να εκδικηθεί, λέει, τον άντρα. Τη ψυχή σου έφαγες. Τη ψυχή σου εμόλυνες, παιδάκι. Εκείνος, δικαίωμά του να πάει είναι ελεύθερος. Εσύ γιατί πήγε? Να τον εκδικηθώ? Δεν τον εκδικηθήκε. Σε εκδικήθηκε ο διάβολος. Το λοιπόν, παιδάκια μου, Κύριε, λέγει η Αγία Γραφή, μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας. Του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Μη με τρέψεις στην δικαιολογία δια να δικαιολογώ τις αμαρτίες μου. Φύλαξε με, Κύριε. Εδώ θα σταματήσω και θα παρακαλέσω πολύ να υπενθυμίσω. Η γυναίκα
όταν προσεύχεται θα βάζει ένα μαντιλάκι στο κεφαλάκι της. Αμέσως σε δικαιολογία. Χανούμεσα θα με κάνεις, λέει. Δηλαδή, χανούμεσα έχει δικαιώματα να τηρεί την Αγία Γραφή και εσύ δεν έχεις δικαίωμα να την τηρήσεις. Η χανούμεσα τη βλέπεις και για να σας πάρω εις την κόρη. Κόρη του ήταν η νύφη του. Κόρη του ήταν. Στην κόρη του. Την προσέξατε τι όμορφο φόρεμα να φορούσε και τι είχε στο κεφαλάκι της εκείνη η κόρη του Ερντογάν. Θα τον ονομάσω διαφορετικά εγώ. Του αβάπτιστου, του αμύρωτου, του ειδωλολάτρου, ο οποίος δεν προσκυνεί το σταυρό αλλά το μισοφέγγαρο. Δεν έχει πίστη όπως έχουμε εμείς. Δεν έχει το Ευαγγέλιο όπως έχουμε εμείς. Δεν έχει το βάπτισμα όπως το έχουμε εμείς. Δεν έχει τα μυστήρια όπως τα έχουμε εμείς. Και όμως εκείνος τηρεί τα λόγια του Θεού. Και λέγει η Παναγία μας, εμβλέψετε εις τα αλλόπιστα έθνη, λέγει, πίστην δεν έχουν και πίστην τηρούν. Πέστε μου σας παρακαλώ, είδατε κανένα από τους αρχηγούς μας εμάς να γονατίζει και να πέφτει χάμον πρόμητα? Είδατε κανένα? Είδατε κανένα? Όμως εκείνοι μόλις έχουν το ραμαζάνι τους πέφτουν χαμοπρούμητα. Και όταν έχουν το ραμαζάνι τους νηστεύουν. Κοιτάξτε μας έναν από τους αρχηγούς μας θα νηστεύει μεγάλη Σαρακοστή, μεγάλη εβδομάδα, Χριστούγεννα, Πάσχα, Τετάρτη, Παρασκευή. Πέστε μου έναν. Βλέπετε τι μας είπε η Παναγία. Εκείνοι οι αλλόπιστοι πίστην δεν έχουν και πίστην τηρούν. Εσείς λέγει που σας έδωκε την πίστη ο Υιός μου, τι κάνετε? Τι κάνετε? Όλα αυτά, παιδάκια μου, είναι έλεγχος για μας και εν ώρα κρίσεως θα δώσουμε λόγον στον Θεό. Δι' αυτό επιτρέπει ο Θεός τις ασθένειες, δι' αυτό επιτρέπει ο Θεός τους σεισμούς, δι' αυτό επιτρέπει τις πλημμύρες, δι' αυτό επιτρέπει, τι εγένετο εις τη Ρόδο, ανεμοστρόβιλος λέει, που δεν επλάστη ποτέ εις το νησί, ποτέ, από τον καιρό που δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο. Και τώρα πλάστηκε. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι αρχή οδύνων. Είναι η αρχή, μόλις άρχισαν, τα βάσαν. Όταν έρθουν τα πολλά, θα έρθει ο Αντίχριστος. Και ξέρετε ότι τώρα τις μέρες αυτές, όπου και να είσαι, είναι έτοιμο το μηχάνημα να σφραγίσει τον κάθε έναν που θα πάρει τη νέα ταυτότητα. Φέραν ειδικά μηχανήματα, τα οποία πρέπει να πάει να σταθεί μπροστά, να σου βγάλει φωτογραφία, μίαν που θα φαίνεται και μίαν που δεν θα φαίνεται. Και θα βάλει πάνω ένα μικρό τσιπ, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο, είμαι μόνο, το σφράγισμα του Αντεχρίστου. Όταν έχεις αυτήν την ταυτότητα, να ξέρεις ότι είναι το όμοιο με το αυτοκίνητο που περνά τα διόδια χωρίς να πληρώσει. Γιατί περνάει, δεν σας έκανε καμιά απορία αυτό? Διότι έχει ένα μικρό τσιπ, το οποίο μόλις περάσεις, ανοίγει. Αύριο θα αρχίσει ο κόσμος. Είναι ευκολία, καλέ. Γιατί όταν το πάρω και τι έπαθα? Τι έπαθα? Εγώ αγαπώ τον Χριστό, τον έχω μέσα μου. Είναι ανάγκη να φοβούμε. Και ξέρετε τι θα γίνει τόσο ο κόσμος? Όλοι θα φύγουν από τον Χριστό. Θα μείνουν μόνο εκείνοι οι οποίοι αγαπούν τον Θεό, που ακούν κηρύγματα, που ακούν τι λέγει ο Θεός στο βιβλίο του. Όλοι γράφουν βιβλία στον κόσμο, ναι. Βιβλία από σοφούς και μορφωμένους και αμορφώτους και τα λοιπά. Όλοι γράφουν βιβλία και τα διαβάζουμε.
Και λέει, έγραψαν τα απομνημονεύματά του, λέει, τώρα τρέχει όλος ο κόσμος. Χιλιάδες αντίτυπα, χιλιάδες. Το βιβλίο του Θεού, ποιος το διαβάσε, ποιος το διαβάζει. Ποιος είναι εκείνος που κάθεται να ανοίξει την Αγία Γραφή, να δει τι γράφει ο Θεός. Ένια σου καλέ, αυτά είναι για τους παπάδες, λέει, για τους καθυστερημένους. Δεν είναι για μας. Μάλιστα, δεν είναι για μας. Δεν το ξέρουμε ότι εκείνο το βιβλίο είναι εκείνο το οποίο θα το ανοίξει ο Θεός και θα μας πει, κοιτάξτε, τι έγραφα εδώ, τα τηρήσατε ή όχι. Θα αρχίσει ο ένας, δεν το διαβάσα, ο άλλος δεν το διαβάσα, ο άλλος δεν το ξέρω. Α, έτσι. Όλα αυτά θα έρθουν μπροστά μας, είτε ζούμε είτε αποθνίσκουμε. Εάν ζούμε, μας τα λέει τώρα ο Θεός και εμείς δεν βάζουμε μυαλό, εάν αποθάνουμε θα μας το παρουσιάσει εκεί ο Θεός. Ορίστε. Το λοιπόν, παιδάκι μου, όποιος έπιασε, έπιασε. Όποιος δεν έπιασε, δουλειά δικιά του. Εγώ έκανα το καθήκον μου. Εσείς που τα ακούσατε, αν τα τηρήσετε, παίρνετε χάρη. Δεν τηρήσετε, δεν παίρνετε. Το είπε ο ίδιος με τούτα τα λόγια. Ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο. Τελείωσε. Δεν μιλά τίποτε άλλο ο Θεός μας. Δεν κάνει κουτσομπολιόν όπως κάνουμε εμείς. Το λοιπόν, στο καλό να πάει. Όταν έρχεστε στον Άγιο Γεώργιο και όσοι θέλουν να έρθονται στον Άγιο Γεώργιο και σας ερωτούν, να τους λέγετε ότι στον Άγιο Γεώργιο υπάρχει αυστηρότητα. Τι αυστηρότητα? Να γνωρίζουμε ότι μπαίνουμε στον ναό του Θεού, στο σπίτι του Θεού. Και ήθελα να σας ερωτήσω, εάν σας ακαλούσαν εις το παλάτι του ένας μεγάλος άρχοντας του κόσμου τούτου που κυβερνάει, θα εμπαίνατε μέσα όπως σας δόξει? Δεν θα προσπαθούσατε να βρείτε το καλό σας φόρεμα? Δεν θα προσπαθούσατε να έχετε τους τρόπους, τους ευγενικούς? Δεν θα προσπαθούσατε να τηρήσετε τάξη? Δεν θα προσπαθούσατε να μελετήσετε τι θα λέγατε? Και όλα αυτά για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αμαρτωλός όπως όλοι μας οι άνθρωποι. Εκεί γίνεται τόση προσπάθεια και τόση προσοχή. Στο σπίτι του Θεού, τι γίνεται? Οικούστησαν φωνές να έρχεστε στην εκκλησία όπως είστε. Ναι. Δηλαδή, γυμνοί, ασεβέστατη, με φωνές, με αταξίες, φτάνει να μπείτε στην εκκλησία. Και όταν μπεις στην εκκλησία, τι έγινε? Εάν δεν ακούσει ο άλλος ότι όταν έρχεσαι στην εκκλησία πρέπει να έρθεις ηματισμένος και σοφρονισμένος, πώς θα το εφαρμόσει? Εφόσον σου λέει ο άλλος, έλα όπως είσαι, λέει. Και μπαίνει ο άλλος όπως είναι μέσα και όταν του πεις, παιδάκι μου, πώς ήρθες γυμνή μέσα στην εκκλησία? Δεν φοβάσαι το Θεό? Εγώ, λέγει, μου είπα να έρθω όπως είμαι. Παιδάκια μου, θα σας πω κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό και το οποίο μου έτυχε εμένα. Υπήρχε μία βάπτισης
Αν είναι δυνατόν, κλείστε εκείνη την πόρτα. Υπήρχε μία βάπτιση και αν θέλετε να δείτε πόσο έχουμε να απομακρυνθεί από τον Θεό, να επισκεφθείτε ένα γάμο ή μία βάπτιση. Τότε θα ειδείτε όλη την ασέβεια αυτού του κόσμου. Θα ειδείτε όλη την κακία αυτού του κόσμου. Θα δείτε την πόρωση αυτού του κόσμου. Και ομιλούμε περί Ελλάδος τώρα, περί Ελλήνων χριστιανών, ορθοδόξων. Έτυχε και κάθισα σχεδόν στην είσοδο του ναού. Περνούσαν όλες οι γυναίκες με την συνηθισμένη, όπως την βλέπουμε, καθημερινότητα τούτου του κόσμου. Σε μια στιγμή περνάει ένα κορίτσι 17 χρονών περίπου, γυμνό τελείως, δεν είχε τίποτε πάνω του. Ένα αραχνοήφαντο φόρεμα, το οποίο έδειχνε το σώμα του όλου. Λέω, παιδάκι μου, πού πας? Στη βάπτιση, λέει. Άντε, παιδί μου, πήγαινε να ντυθείς και να έρθεις. Μην τολμήσεις να μπεις μες στην εκκλησία. Μίλησα με αυστηρότητα. Στράφηκε πίσω και περνά κάποιος κύριος, ο οποίος μου λέει, παππούλη, να κόβει ο Θεός από μένα χρόνια και να σου δίδει εσένα. Ξέβρεις ποια ήταν αυτή την οποία παρακολούθησα όλη την συζήτηση? Ξέβρεις ποια ήταν? Κόρη μου. Από την ώρα που ξεκίνησε από το σπίτι, αρχίσαμε τον καυγά. Πού πας, παιδάκι μου, έτσι? Εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Η απάντηση. Συζητήσαμε, λέγει. Φτάσαμε στα άκρα. Λίγο που δεν τη χτύπησα, βέβαια, λέγει. Αλλά όρμησε να έρθει όπως την είδες. Το λοιπόν, παιδάκια μου, σας παρακαλώ. Με αυτήν την εικόνα που σας έδωσα, τι συμπεράσματα βγάλατε? Ότι γράφει η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή λέγει ότι θα έρθει καιρός που τα τέκνα θα είναι απειθέστατα προς τους γονείς. Παρήκουα, λέγει. Θα έρθει καιρός, λέγει, που οι γονείς δεν θα τους ενδιαφέρει για τα τέκνα των. Θα έρθει καιρός που θα αντιστραφεί η αρμονία του κόσμου και οι άντρες θα γίνουν γυναίκες και οι γυναίκες άντρες. Θα έρθει καιρός, λέγει η Αγία Γραφή, που δεν θα δίνεσαι να ανοίξεις το στόμα σου να μελετήσεις δυο λόγια για το Θεό. Διότι μόλις θα ανοίξεις το στόμα σου, θα σου επιτίθονται όλοι οι εχθροί μου. Τα βλέπουμε αυτά, αδερφοί μου, καθεκάστη ημέρα. Όταν μιλήσεις για το Θεό, αρχίζουν οι ειρωνίες, οι εμπαιγμοί, τα κουτσομπολιά, τα χαμόγελα. Θα σηκώσουν το χέρι και θα κάνουν μια κίνηση ότι δεν δουλεύει το μυαλό σου. Τρελάθηκε, λέγει, και αυτός. Και μέσα σε όλη αυτήν την κατάσταση μας καλεί ο Θεός μας να σταθούμε όρθιοι. Και λέγει, προσέχετε, λέγει, μη κλονιστείτε, μη με αρνηθείτε, διότι εκείνος ο οποίος θα με αρνηθεί καλύτερα να μην εγεννάτω.
Παρά να αρνηθείς το Θεό, λέγει, καλύτερα να μην γεννάσω στον κόσμο τούτο. Το Θεό δεν θα τον αρνηθούμε, ούτε θα υποκύψουμε, ούτε σε εμπεγμούς, ούτε σε ύβρις, ούτε σε φυλακίσεις, ούτε σε θάνατον. Ξέρετε αυτό το σπίτι την οσίνα του Θεού, έτσι, εις τιμήν ποιου, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Ένα παιδί 20 χρονών, το οποίο είχε μεγάλη θέση εις το Ρωμαϊκό στρατό. Ήτο χιλίαρχος, δηλαδή διεύθυνε 1000 στρατιώτες. Η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη, δι' αυτό και ονομάστη τροπεοφόρος, διότι ενικούσε πάντοτε όπου πήγαινε. Είχε γονείς οι οποίοι ήταν χριστιανοί, του έδωσαν την πίστη μέσα στη ψυχή του, απέθαναν οι γονείς, έμεινε πάμπλουτος και όλα όσα είχε δεν τα κατέφαγε στα ξενύχια, στους χώρους, στις διασκεδάσεις, στα ξεφαντώματα, στις πορνίες, στις ασωτίες. Τα εμοίρασε όσα είχε εις του πτωχούς ανθρώπου. Και όταν απειλάχθη από αυτήν την παγίδα του διαβόλου που λέγεται φιλαργυρία, όταν ενίκησε τον εαυτό του από τα πάθη τούτου του κόσμου, τότε αισθάθηκε ολόρθιος μέσα στη συγκέντρωση την οποία έκανε ο Δήμιος της Ρώμης, ο αυτοκράτορ της Ρώμης, διότι συνεκάλεσε, λέγει, όλους τους μεγιστάνας και τους αξιωματούχους δια να μελετήσουν τι θα κάνουν εναντίον των χριστιανών. Τότε ο Άγιος Γεώργιος δεν άντεξε και εκεί που τον εκάλεσε ο Διοκλητιανός δια να πάρει γνώμες από τους αρχηγούς, σηκώθηκε ο Άγιος Γεώργιος και λέγει, ο βασιλεύ του, λέει, τι σου κάνανε οι χριστιανοί, τι κακό σου κάνανε. Και άρχισε να υπερασπίζεται εκείνους οι οποίοι μαρτυρούσαν, έχειναν το αίμα του. Τότε αυτός ο Λέων της Ρώμης, το λιοντάρι αυτό, όρμησε εναντίον του Αγίου Γεωργίου και άρχισε να τον απειλεί. Του λέει, δεν με φοβίζουν αυτά, του λέει, θα σε βάλω στα μαρτύρια, δεν με εμποδίζουν ούτε αυτά ούτε τα φοβούμε, του λέει. Εάν σου δώσω αξιώματα, του λέει, ούτε και αυτά τα θέλω, του λέει. Αν σου δώσω θέσεις, ούτε και αυτά θέλω. Και διέταξε, εάν δεν αρνηθεί αυτά τα οποία ομολογεί, θα πάθει μαρτύρια. Υπέφερε μαρτύρια. Ονομάστε μεγαλομάρτης. Θα σας αναφέρω μόνο ένα μαρτύριο, το οποίο είναι τόσο πολύ συγκλονιστικό από τα πολλά που πέστη. Όταν ετοίμασε παπούτσια σιδηρένια με σίδηρο και με καρφιά πυρωμένα, τα εφόρεσε εις τον Άγιο Γεώργιο και του λέγει, τρέχα, του λέει, και απήντησε ο Άγιος Γεώργιος. Και τι είπε, τρέχα Γεώργιε, τρέχα να φτάσεις τον ποθούμενον Χριστό. Άραγες αύριο που θα έρθει ο Αντίχριστος
και ήδη ετοιμάζεται. Και θα μας πει ότι δεν θα υπάρχει ψωμί, δεν θα υπάρχει νερό, δεν θα υπάρχει φαγητό, δεν θα υπάρχει χρήμα, δεν θα υπάρχει τίποτα. Όλα θα τα δημεύσει ο Αντίχριστος. Και θα λέγει, όποιος πάρει τη σφραγίδα μου θα του δώσω ό,τι θέλει. Πόσοι θα μείνουν κοντά στον Χριστό? Λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι εκείνοι οι οποίοι θα αρνηθούν τον Χριστό θα υποφέρουν τόσα βάσανα τα οποία δεν είναι πράγματα. Δεν ξέρει. Νομίζει ότι είναι τυχαία. Πρόοδος λέγει, πρόοδος. Αύριο σου λέγει με μια ταυτότητα που θα κρατάς, όπου πηγαίνεις θα λύνεις τα προβλήματά σου. Και θα αρχίσει ο κόσμος, θα την ευκολία μου θέλει. Με ευκολία μου θέλω, γρήγορα, γρήγορα, δεν τους βλέπετε, όπου πάνε γρήγορα, 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 γρήγορα. Αυτή η γρηγοράδα έφαγε τον κόσμο. Ενώ προηγουμένως ο κόσμος αργούσε να πάει στη δουλειά του, περπατούσε μίλια ολόκληρα, τώρα σε μισή ωρίτσα, ένα τετάρτο, θα είναι στην άκρη του κόσμου. Το γρήγορο, αυτό το γρήγορο, είναι άλλη παγίδα του διαβόλου, αλλά μετά από όλα αυτά έρχονται και τα σημεία των καιρών. Σημεία των καιρών, σεισμοί, πλημμύρες, χαλάζι, ασθένειες, ηφαίστεια, πόλεμοι, θάνατος. Όλα αυτά δεν τα βλέπετε, λέει ο Θεός, υποκριτές, μας ονομάζει υποκριτάς ο Θεός. Όταν βλέπετε τον ουρανό, λέει, και σκοτεινιάζει με τα νέφη, λέγεται ότι θα βρέξει. Τούτα τα σημεία, λέγει, εκείνα τα καταλαβαίνετε. Τούτα δεν τα καταλαβαίνετε, λέει, δεν τα βλέπετε. Ποιος να τα δει? Φάγομαι, πίωμαι, αύριο γάρα αποθνίσκομαι. Θα φάμε, θα πιούμε, θα γλεντήσουμε, γιατί θα πεθάνουμε. Αυτό είναι το σύνθημα των ηλιστών. Αδερφοί μου, πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα, επληθύνθη η μαγεία. Όλοι κατέφυγαν εις τους δαίμονας με τη μαγεία να εκδικηθεί ο ένας τον άλλον. Αποφθόνων.